πάμε γρήγορα στην Σόφη την Καλαβριτζιώτου, γιατί έχουμε μία δικαστική απόφαση για μία, που να μην την αποκαλέσω, για ένα τέρας, όπου πέταξε σκουπίδια 4 κουταβάκια, έρχεται ο νόμος και της επιβλήθηκε πρόστιμο 120.000 ευρώ. Για πες μας. Πραγματικά η κυρία αυτή, η 69, το τέρας αυτό, από την Νέα Ιωνία, πέταξε στον κάδο των σκουπιδιών 4 κουταβάκια, τα οποία όμως ευτυχώς από το κλάμα τους τα αντελήφθηκε ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος άμεσα κατήγγειλε το περιστατικό μεν στην αστυνομία και ταυτόχρονα ενημέρωσε και τη φιλοζωική εταιρεία, η οποία έσπευσε, περισυνέλεξε τα 4 κουταβάκια και τα φροντίζει. Δυστυχώς όμως το ένα εξ αυτών απεβίωσε. Το θέμα είναι ότι η απόφαση πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει η ποινή που επιβλήθηκε, ποια είναι. Διοικητικό πρόστιμο 120.000 ευρώ. Και πέραν αυτού, η δίωξή της είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτό θα πρέπει να το ακούει όλος ο κόσμος και να ξέρει ότι όταν έχει συμπεριφορά η οποία προσβάλλει όχι απλά εμάς που είμαστε ανθρώπους, αλλά και τα ζώα έχουν ανθρώπινη ψυχή. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε με τέτοιο με τέτοιο τρόπο. 120.000 ευρώ είναι το διοικητικό πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει τη συγκεκριμένη. Δημήτρη Κεραλίδη, γιατί θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα έχουμε τον κύριο Κεραλίδη καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά τον έχουμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι.